Να δούμε. Τώρα, σκληρή κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα Νέα και την Αυγή, κυρίες και κύριοι, με αφορμή ένα σκίτσο του Δημήτρη Χατζόπουλου, εμπνευσμένο από το επεισόδιο του Σαββάτου έξω από την ΕΡΤ, με πρωταγωνίστρες τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Ραχίλ Μακρύ. Τα Νέα, απαντώντας στις κατηγορίες της Αυγής περί σεξισμού και λάσπης κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν λόγο στο πρωτοσέλιδό τους για λογοκρισία. Οι δύο εικόνες με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να προσπαθεί να εισέλθει στην ΕΡΤ και το ανέβασμα της Ραχίλ Μακρύ στα κάγκελα ενέπνευσαν τον σκητσογράφο Δημήτρη Χατζόπουλου των Νέων, που σκιτσάρισε τις βουλευτίνες με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Δεξιά είναι η Ραχίλ και αριστερά η Ζωή. Κάνουν και κάτι άλλο. Άκουσα ότι κάνουν και μηνύσεις. Αλλά καλύτερα να ρωτήσεις το σερβιτόρο. Όταν με χυδαιότητα σχολιάζεται και σατιρίζεται σε αυτό το επίπεδο η πολιτική επιλογή μιας γυναίκας να διαμαρτυρηθεί ή να δείξει την αγωνιστικότητά της, δεν ήταν το ίδιο το ανέβαινε ο κ. Καστανίδη στα κάγκελα. Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους σκίτσα. Τι ήταν να σκιτσάρει με αυτόν τον τρόπο ο Χατζόπουλος και ποιος είδε την Αυγή και δεν τη φοβήθηκε? Το κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ με το πρωτοσέλιδό του κατηγόρησε τα Νέα για σεξισμό και λάσπη κατά του κόμματος, που ως μόνο στόχο έχουν την απαξίωση του Αλέξη Τσίπρα και κύριος σκοπός του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη είναι οι ψηφιακές συχνότητες. Αναρωτιόμαστε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επεδείκνυε την ίδια ευαισθησία αν η γελιογραφία δεν αφορούσε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάποιο άλλο κόμμα ή πρόσωπο? Μάλλον όχι, γιατί αυτό που ενόχλησε τον ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση την Αυγή είναι η διακομόδηση ενός κατασκευασμένου αλλά αποτυχημένου επικοινωνιακού σόου, κομμένου και ραμμένου για τα δελτία των 8. Υπάρχει το όριο της ελευθερίας στην έκφραση, εδώ στην καλλιτεχνική έκφραση, ή όταν αυτό προσβάλλει μια ολόκληρη κοινωνική κατηγορία. Εγώ, βλέποντας αυτή τη γελιογραφία, ως γυναίκα προσβάλλομαι. Τα Νέα απάντησαν με πρωτοσέλιδο να ζητάει βοήθεια για τη λογοκρισία της Αυγής, σχολιάζοντας το σόου της Ζωής Κωνσταντοπούλου που δίνουν δικαίωμα σάτυρα, ενώ αρθρογραφεί και ο σκητσογράφος της Καθημερινής, Ανδρέας Πετρουλάκης, υπέρ του ελεύθερου τρόπου έκφρασης του συναδέλφου του. Αυτό που θεωρείται φυσιολογικό και αναμενόμενο στον αλληγορικό κόσμο της γελιογραφίας ξαφνικά γίνεται σεξιστικό, χυδαίο, υβριστικό και δεν ξέρω τι άλλο όταν ο πρωταγωνιστής είναι γυναίκα. Δεν είναι σεξισμός όταν γράφονται σχόλια για τα λουσάτα ταγιέρ και τα πανάκριβα παπούτσια της κυρίας Τζάκρη. Γιατί τότε το αισθητικό ενσωματώνεται στο πολιτικό. Αίσθηση πάντως προκαλεί η απόσταση που κρατάει από την εφημερίδα Αυγή ο συγγραφέας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Στατσόπουλος. Ή παιδιά, δεχόμαστε ότι το χιούμορ είναι μια ζώνη η οποία έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, θα έλεγα ταυτόχρονα, να τους περνάει όλους, να ασχολείται με όλους και να ασχολείται με την ίδια ομότητα μερικές φορές. Και το ίδιο αίσθημα δικαιοσύνης. Ή λέμε, αρχίζουμε να λέμε αυτά τα οποία εγώ τα βρήκα πολύ social ρεαλιστικά για το γούστο μου, ότι θα πρέπει να είναι πάντοτε με την πλευρά του αδικημένου και τα λοιπά, διάφορα πράγματα έτσι που διάβασα στην Αυγή. Μεταφερόμαστε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελένη Ιατρού, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, παραχώρησε συνέντευξη στους απολυμμένους της ΕΡΤ3 πριν από λίγο, Ελένη, και ανάμεσα σε άλλα χαρακτήρισε ανέκδοτο το ότι θα γίνουν εκλογές το 2016. Καλησπέρα, Σία. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι βρισκόμαστε πρώτων πυλών για εκλογές. Χαρακτήρισε ανέκδοτο το ενδεχόμενο να γίνουν εκλογές το 2016, όπως προημερών ισχυρίστηκε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, υποστήριξε πως οι ευρωεκλογές θα λειτουργήσουν ως ένα ανάχωμα για τη συνέχιση αυτής της κυβέρνησης. Υποστήριξε πως οι ευρωεκλογές πρόκειται να λειτουργήσουν και ως δημοψήφισμα για τη μνημονιακή πολιτική. Άνοιξε παράθυρο σε ενδεχόμενη συνεργασία ακόμη και με τα κόμματα που, όπως είπε, έχουν κάνει λάθη. Απέκλεισε όμως κάτι τέτοιο για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ποια κόμματα εννοούσε δηλαδή, κόμματα που έχουν κάνει λάθη? Τη Δημάρα, ας πούμε, που συμμετείχε στην κυβέρνηση? Η Δημάρη, ακόμα και το ΚΚΕ. Επίσης, υπεραμείνθηκε της μομφής που κατέθεσε το κόμμα του προημερών για το ζήτημα της ΕΡΤ. Είπε πως ήταν μια τελείως στοχευμένη και αποτελεσματική ενέργεια, καθότι η κυβέρνηση άρχισε να χάνει εκ του αποτελέσματος, αλλά και να αλλάζει την ατζέντα της σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κράτησε τη χώρα στο ευρώ. Τον αμφισβήτησε και υποστήριξε πως στην ουσία το κόστος που θα είχε η έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη για τη Γερμανία ήταν αυτό που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, ενώ έκλεισε λέγοντας πως το μνημόνιο θα το καταργήσει ο ίδιος ο λαός, δίνοντας αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Εξαντλήσαμε
φύραμε την κυβερνητική συνοχή και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πράγμα το οποίο αποδείχθηκε από το ίδιο βράδυ της ψηφοφορίας, όταν για πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά, έχουν γίνει 8, αν δεν κάνω λάθος, προτάσεις δυσπιστίας από το 1974 σήμερα, mm-hmm. για πρώτη φορά, στην ένατη, για πρώτη φορά, υπήρξε βουλευτής της κοινοβουλευτικής κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο οποίος υπερψήφισε την πρόταση δυσπιστίας, η κυρία Τζάκρη. Εκλογές το 2016. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο που έχει ακουστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκτιμώ πως οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα για μια σειρά από λόγους. Αλλά όταν στην πρόταση μορφής 553, στο φόρο, στα μαντριά και στις τάνες, mm-hmm. πόσο θα πάρει.